Ο Nasdaq διαθέτει κάποιες από τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Χωρίς συγκεκριμένη σειρά, σας παρουσιάζουμε τις 10 κορυφαίες μετοχές, όπως τις έχει επιλέξει η ομάδα στρατηγικής της Axobank. Πρώτα η Apple, που διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τη μετοχή να καθοδηγείται από τις παραγγελίες του iPhone 6. Έπειτα η Google, η οποία διαπραγματεύεται σε ένα όριο περίπου ένα χρόνο τώρα, καθώς τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται υποπίεση λόγω εξαγορών. Η Facebook, η μετοχή της κινείται κατά 10% κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του Οκτωβρίου, αλλά παραμένει ακόμα μια ελκυστική μετοχή στηριζόμενη στις αποτιμήσεις που πλήττονται από την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η Yahoo, η τιμή εξακολουθεί να καθοδηγείται από την Alibaba, αν και η διαφήμιση των επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην παρουσιάζει αύξηση. Η Tesla Motors, η μετοχή παρουσιάζει μια ισχυρή απόδοση έως και 65% σε ετήσια βάση, λόγω του γεγονότος ότι η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνει την παραγωγή. Η Amazon, οι μετοχές υποχώρησαν κατά 18% το τρέχον έτος και το τηλέφωνο Fire που έφτιαξε δεν βοήθησε. Η Netflix, η μετοχή κινήθηκε με απώλειες 2% σε ετήσια βάση μετά τη βουτιά 20% στις 16 Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση των χρηστών το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε περισσότερα από ό,τι αναμενόταν. Η Baidu παρουσιάζει έντονη δυναμική των τιμών. Διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές μέσω διαδικτύου. Η Priceline είναι μια χρονιά μεταβλητότητας για τη μετοχή για το site ταξιδιωτικών εκπτώσεων, με επίπεδη απόδοση πάνω σε μια επιδείνωση των προοπτικών, όπως επίσης και των ανησυχιών για μείωση της αύξησης των εσόδων. Η GoPro κινείται έως 230% κάτω από τα επίπεδα της δημόσιας εγγραφής της τον Ιούνιο. Αυτό είναι λόγω της ισχυρής μάρκας της εταιρείας και το ρυθμό ανάπτυξής της.